Καταρχήν, κύριε συνάδελφοι, εμείς έχουμε ξανατοποθετηθεί για τον τόπο αλλά και για τα τεράστια ποσά τα οποία μοιράζονται δεξιά και αριστερά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά και για το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό συνολικά. Και δεν έχει να κάνει φυσικά σχέση με τους καλλιτέχνες που προτείνονται, ούτε φυσικά με τα πολύ σοβαρά ζητήματα μπροστά στην πανδημία που έχει ο κλάδος των καλλιτεχνών. Όμως, επιτρέψτε μας, κύριοι συνάδελφοι, επειδή πρόκειται για συγκεκριμένη ημέρα, την 8 του Μάρτη, και τουλάχιστον δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχουν δύο διαφορετικές εισηγήσεις. Δεν μπορεί να συνδέεται η 8 του Μάρτη, η μέρα της γυναίκας, η Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας, με το θέμα των αποκριών. Αλλά φαίνεται ουσιαστικά ότι θέλετε να τα βάλετε όλα μέσα σε ένα κουβά και να μοιράσετε τα χρήματα. Τώρα, θεωρούμε ότι είναι πολύ υποκριτική η στάση να θυμόμαστε το ρόλο της γυναίκας μόνο μπροστά στην 8 του Μάρτη, αλλά και τώρα που είναι και στην επικαιρότητα αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών, ως δίκης της περιφέρειας, να στείνεται μόνο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Να θυμίσουμε ότι πριν από 111 χρόνια η καθιέρωση της 8 Μάρτη ως Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας ήταν μετά από πρώτες της αγωνίστρας του ερωτικού κινήματος Κλάρα Τσέκιν προς τιμή της μεγάλης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτες κλωστοφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η μέρα αυτή λοιπόν αναδεικνύει τους μεγάλους γυναικείους εργατικούς αγώνες των προηγούμενων δεκαετιών για ίσες αμοιβές των γυναικών με τους άντρες συναδέλφους τους, για μείωση των ωρών εργασίας και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Ο αγώνας λοιπόν των εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά τους τότε απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος φωτίζουν και σήμερα την ανάγκη ουσιαστικά οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, των ανέργων γυναικών για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Σήμερα όμως, συνάδελφοι, στον 21ο αιώνα υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν μια ζωή όπως αξίζει για μας τις γυναίκες και τα παιδιά μας, που υπάρχουν οι δυνατότητες για να έχουμε όλες μια ζωή με μόνιμη και σταθερή εργασία, με ολόκληρη προστασία της μητρότητας από το κράτος, με ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούμε δημιουργικά και θα μπορούμε να συμμετέχουμε στην κοινωνική δράση. Οι ανάγκες μας αυτές λοιπόν σκοντάφτουν στην πολιτική των κυβερνήσεων και των αντιλιακών περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων και τη δικιά μας περιφέρεια, που υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και όχι τις λαϊκές μας ανάγκες. Σήμερα λοιπόν, με ευθύνη και τις περιφέρειες που στηρίζει την κυβερνητική πολιτική, έχουν τσακιστεί κάθε ένα κοινωνικό δικαίωμα των γυναικών στην εργασία, στη μόρφωση, στην προστασία της μητρότητας, στην ψυχαγωγία. Έχει υποβαθμιστεί και προβληματοποιηθεί το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών της υγείας, της πρόνοιας και των ελάχιστων δομών στήριξης των κακοποιημένων γυναικών που υπάρχουν. Λογαριάζουν ως κόστος τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των γυναικών στη δουλειά, τη μητρότητα και την κοινωνική ζωή. Για μας, ο συλλογικός αγώνας για τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην μόρφωση, στην υγεία, στη δουλειά, στη ζωή, είναι η καλύτερη και μοναδική τιμή για την 8 του Μάρτη. Και επειδή οι συνάδελφοι γίνεται συζήτηση το τελευταίο διάστημα και καλά γίνεται σε σχέση με την επικαιρότητα, θέλω να τελειώσω με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, κύριοι συνάδελφοι. Αν μια Ολυμπιονίκης δυσκολεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια να σπάσει τη σιωπή της και να καταγγέλει την κακοποίησή της, ας σκεφτούμε τις δυσκολίες που συναντά μια εργαζόμενη για να καταγγείλει την εργοδοτική βία, που φτάνει μέχρι και τη σεξουαλική παρενόχληση από τον εργοδότη της, όπως αντίστοιχα μια φοιτήτρια που δυσκολεύεται να καταγγείλει τέτοια περιστατικά στο χώρο σπουδών της. Η σεξουαλική λοιπόν, η σωματική, η λεκτική, η ψυχολογική ή όποια άλλη μορφή βία που υφίσταται κάθε γυναίκα καλλιεργείται στο έδαφος που διαμορφώνει ο οικονομικός και κοινωνικός καταναγκασμός. Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου κοινωνικού φαινόμενου δεν μπορεί να γίνεται με έναν ατομικό τρόπο. Άρα, το κύριο ζήτημα είναι πώς θα στηριχθεί ολόπλευρα κάθε γυναίκα ώστε να έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί, να αποκρούσει, να καταγγείλει τη βία κάθε μορφής, τις οικονομικές πιέσεις και τους εκβιασμούς που δέχεται. Χρειάζεται λοιπόν να εξασφαλιστούν εκείνοι οι παράγοντες, ώστε μια γυναίκα να σταθεί στα πόδια της, και αυτό πρέπει να είναι το κέντρο συζήτησης με αφορμή αυτή τη μέρα και στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι εκδηλώσεις. Μα γι' αυτό το λόγο λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να καταψηφίσουμε το θέμα.